το βιβλίο του Οσιέ, σελίδα 805, γιώτα κεφάλαιο, δέκα κεφάλαιο από το βιβλίο του Οσιέ. Ο Ισραήλ ήταν άμπελος ευκλιματούσα, εκαρποφόρησε ναυθόνος. Κατά το πλήθος των καρπών αυτού επλήθυνε τα θυσιαστήρια, κατά την αγαθότητα της γης αυτού ελάμπρινε τα αγάλματα. Καρδία αυτών είναι μεμερισμένη. Τώρα θέλουσε τιμωρηθεί, αυτός θέλει κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών, θέλει φθείρει τα αγάλματα αυτών. Διότι τώρα θέλουσε νηπή, εμείς δεν έχουμε βασιλέα, διότι δεν εφοβήθημεν τον Κύριον. Και ο βασιλεύς τι ήθελε μας κάνει, ελάλησαν λόγους ομνίοντες ψεύδος, ενώ έκαμνον συνθήκην. Όθεν, κατά δίκη θέλει εκβλαστήσει ως το κόνιον εν τες άβλαξη του αγρού. Οι κάτοικοι της Σαμαρίας θέλουσε κατατρομάξει δια των μόσχων της Βεθ Αβέν, διότι ο λαός αυτού θέλει πενθήσει δι' αυτόν και ειδωλώθητα και ειδωλωθείτε αυτού οι χαίροντες εις αυτόν δια την δόξαν αυτού, διότι μετοκίστη απ' αυτού. Αυτός έτσι θέλει φερθεί στην Ασσυρία, δώρον προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Εσχήνη θέλει καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θέλει εντραπεί δια την βουλήν αυτού. Αφανίζεται η Σαμάρια και ο βασιλεύς αυτής ως αφρός επιπρόσωπον ύδατος και η βομή της Αβέν, η αμαρτία του Ισραήλ θέλουσι καταστραφή. Ακάνθε και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί τα θυσιαστήρια αυτών και θέλουσι πει προς τα όρη καλύψατε μας και προς λόφους πέσατε φημάς. Ισραήλ μάρτισας από τον ημερών της Γαβά. Εκεί εστάθησαν οι εν Γαβά κατά των ιών της ανομίας, μάχη δεν έφτασαν εις αυτούς. Κατά την βουλή μου βεβαίως θέλω παιδεύσει αυτούς και οι λαοί θέλουν συναχθεί εναντίον αυτών όταν φέρονται σε εχμαλωσίαν δια τας δύο ανομίας αυτών. Ο Εφραήμ είναι μεν δάμαλης δεδιδαγμένη και αγαπός αναλωνίζει. Πλην εγώ θέλω περάσει ζυγών επί των ωραίων αυτής τράχυλων, θέλω υποζεύξει τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θέλει αρωτριά, ο Ιακώβ θέλει βολοκοπή εις εαυτόν. Σπήρατε δι' αυτούς εν δικαιοσύνη, θερίσατε νε λέει, ανοίξατε την αφημένη σας γην, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον έως σου έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνη εφημάς. Ιρωτριάσατε ασέβιαν, εθερίσατε ανομίαν, εφάγετε καρπών ψεύδος, διότι ήλπισα στις την οντών σου εις το πλήθος των ισχυρών σου. Δια τούτο απώλεια θέλει αγερθεί μεταξύ των λαών σου και πάντα τα φρουριά σου θέλουν συνεκπορθηθεί, καθώς ο Σαλμάν εξεπόρθησε την Βεθαρβέλ εν τη ημέρα της μάχης. Η Μήτυρ κατεσυντρίβει επί τα τέκνα. Ούτω θέλει κάμει εις εσάς η Βεθήλ, ένεκεν εν της εσχάτης ανομίας σας. Πρωί θέλει αφανιστεί ολοτελώς ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσαν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βαλίμ και θυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί πιάνον αυτόν από τον βραχιώνων αυτού, αλλά δεν εγνώρισαν ότι άτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σκηνή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης, και ήμην εις αυτούς όσοι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των απογόνων αυτών και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θέλει είστε βασιλές αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφαία θέλει πέσει επί τας πόλης αυτού και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού και καταφάγει ένεκα των διαβουλίων αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος στην αποστασία την κατεμού, αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδής όμως ύψωσεν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει Εφραήμ, πώς θέλω σε καταλείπει Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμει ως Αδαμά και πώς θέλω σε θέση ως σε Βοήμ. Η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν, δε θέλω εκτελέσει την έξαψη του θυμού μου και δε θέλω επιστρέψει εις εξολοθρευμών του Εφραήμ, διότι εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου και δε θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατεί, ως λέον θέλει βρυχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι πέψει
εκστατικά τα τέκνα από της δύσεως. Θέλους εισπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τους οίκους και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος. Ο Εφραήμ με περιεκύκλωσε με ψεύδι και ο οίκος Ισραήλ με απάτη. Αλλά ο Ιούδας έτι έχει εξουσίαν μετά του Θεού και είναι πιστός μετά των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζει, αδελφοί αγαπητοί, το λόγο του Θεού ο Οσιέ, δια Πνεύματος Αγίου, συνεχίζει φέρνοντας μπροστά στο λαό την αλήθεια, την πραγματικότητα της ζωής του. Το παρελθόν του και το παρόν του και προφητικά το μέλλον του. Ο Ισραήλ κάποτε, λέει το Πνεύμα το Άγιο, ήταν άμπελος ευκλιματούσα, άμπελος μεγάλη, με πολλά κλίματα και πολύ καρπό. Άμπελος που εκαρποφόρησε αυθόνος. Αλλά ποιο ήταν το πρόβλημα? Αλλά κατά το πλήθος των καρπών επλήθυνε τα θυσιαστήριά του. Όσο αύξανε ο καρπός, τόσο έφτιαγνε πιο πολλά θυσιαστήρια στο Θεό. Καλό αυτό. Αύξανε ο καρπός, αύξανε και η θυσία του προς τον Θεό. Αλλά κατά την αγαθότητα της γης και όσο η γη έδινε περισσότερο καρπό, ελάμπρινε τα αγάλματα. Και θυσιαστήρια προς τον Θεό και αγάλματα κατά παράβαση του Λόγου του Θεού. Και εξηγεί ο Κύριος, η καρδία αυτών είναι μεμερισμένη, είναι διχασμένη, είναι χωρισμένη. Περπατάει μεταξύ δύο φρονημάτων. Θέλει να τα έχει καλά και με το Θεό, θέλει να τα έχει καλά και με τους άλλους θεούς. Θέλει να τα έχει καλά και με τον Χριστό, θέλει να τα έχει καλά και με τον κόσμο. Περπάτημα διπλό. Περπάτημα μεταξύ δύο φρονημάτων. Είναι ένα περπάτημα, είναι μια κατάσταση στη ζωή του ανθρώπου που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Καθόλου δεν αρέσει στο Θεό. Και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, κάποιες ώρες, πολλές ώρες στη ζωή μας, αλλά και το φρόνημα του κόσμου, κάποιες άλλες ώρες και στιγμές της ζωής μας. Στη δουλειά θα είμαι κοσμικός. Και πώς το καταλαβαίνω? Από τη συμπεριφορά μου. Γιατί μπορεί να περπατάω και να βρίσκομαι μεταξύ δύο φρονημάτων και να μην το έχω καταλάβει. Αλλά είναι ανάγκη να το καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να το γνωρίσουμε. Γιατί οι συνέπειες που θα δρέψουμε, που θα θερήσουμε, είναι καταστροφικές. Ακούστε τι λέει. Επειδή η καρδιά αυτών είναι μεμερισμένη, τώρα θα τιμωρηθούνε. Αυτός ο Θεός θα καταστρέψει και τα θυσιαστήρια αυτών και τα αγάλματα αυτών. Κάνει ένα άγαλμα βόδι. Και λέγανε αυτός είναι ο Θεός μας. Αλλά λέγανε και κάνει και θυσιαστήρια που θυσιάζαν στο Θεό. Καρδιά τους χωρισμένη. Και πρέπει να επαναλάβω και να τονίσω, αδελφοί. Πολλές φορές συμβαίνει η καρδιά μας να βρίσκεται μεταξύ δύο φρονημάτων και να μην το έχουμε καταλάβει. Αλλά είναι ανάγκη να ψάχνουμε τον εαυτό μας, να διερευνούμε την καρδιά μας, να τη φέρνουμε ενώπιον του Θεού, ενώπιον του Λόγου του Θεού και να εξετάζουμε ιδιαιτέρως τον καρπό μας. Γιατί το δέντρο, όλα τα δέντρα, το κάθε δέντρο και ο κάθε άνθρωπος φαίνεται ποιος είναι από τον καρπό του. Όταν μέσα στην εκκλησία χαίρεται και δοξάζει το Θεό και πληρώνεται με πνευμάγιο και ακούει με προσοχή το Λόγο του Θεού και απολαμβάνει την παρουσία του Θεού και τις επόμενες ώρες μέσα στον κόσμο χαίρεται την φιλία του κόσμου, απολαμβάνει τη φιλία του κόσμου, γελάει με τα ανέκδοτα του κόσμου, ντύνεται πολλές φορές κατά τις συνήθειες του κόσμου, συμπεριφέρεται κατά τις συνήθειες του κόσμου, τότε είναι ένας άνθρωπος που ο καρπός του, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι καλός.
καρπός του είναι κακός. Και ο Θεός λέει θα τιμωρηθεί. Ή να προχωρήσω ακόμη χειρότερα. Νευριάζω μέσα στη δουλειά μου και αρχίζω και βρίζω άσχημα. Συμπεριφέρομαι άσχημα. Χάνω την παρουσία του Θεού. Και επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν κάποιος χάσει την παρουσία του Θεού μέσα στην αδυναμία του, μέσα στο λάθος του, μέσα σε αυτό που συνέβη και δεν το υπολόγιζε, αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό, γιατί μετανοεί, επιστρέφει στο Θεό, ζητάει το αίμα του Χριστού και είναι σαν να μην έχει συμβεί. Δεν είναι καλό να συμβαίνει? Δεν είναι καλό, καθόλου καλό. Γιατί εκ του περισσεύματος η καρδία λαλεί το στόμα. Και όταν βγαίνουν βρωμιές ή βρισχές από το στόμα μας, ή θυμή ή αγανάκτηση, φαίνεται ότι η καρδιά μας είναι γεμάτη από αυτά. Δεν είναι καλό. Αλλά όμως μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό και ο Θεός μας διορθώνει. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι όταν συνειδητά ζούμε διπλή ζωή. Με τον κόσμο, κόσμος. Με την εκκλησία, εκκλησία. Με το κοσμικό φρόνημα γεμάτη από το φρόνημα του κόσμου. Μέσα στην εκκλησία γεμάτη με το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ είναι το δύσκολο. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι στον κόσμο θα μουτζουρωθούμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι στον κόσμο όταν περπατάμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν μπαίνεις σε ένα καρβουνιάρικο ότι θα μουτζουρωθείς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά να σ' αρέσει η μουτζούρα δεν είναι καλό. Δεν είναι να μπαίνεις μέσα σε ένα καρβουνιάρικο και να χαίρεσαι τη μουτζούρα και να ζήμεις μέσα στη μουτζούρα. Και βγαίνοντας από το καρβουνιάρικο να έρχεσαι στην εκκλησία και να μεταμορφώνεσαι. Αυτό δεν θέλει ο Θεός. Και με βλέπετε εμένα εδώ μέσα στην εκκλησία και είμαι καλός αδελφός, προσεύχομαι, προφητεύω, κηρύττω, ξέρω εγώ τι άλλο κάνω, ό,τι άλλο κάνω. Και έξω όταν είμαι ένας πάρα πολύ καλός κοσμικός άνθρωπος. Χαίρονται την παρέα μου στον κόσμο. Και χαίρομαι την παρέα τους. Διασκεδάζω με τους ανθρώπους του κόσμου τούτου και είμαι ίδιος με τους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Εκεί το πρόβλημα, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό. Εκεί ο Θεός δεν επέζεται. Σπέρνεις τη σάρκα, θα θερήσεις φθορά. Σπέρνεις το πνεύμα, θα θερήσεις ζωή αιώνιο. Αλλά εάν σπέρνεις τη σάρκα, είτε σπέρνεις και στο πνεύμα, θα θερήσει φθορά. Θα έρθει από εκεί και πέρα, θα έρθει το κακό. Και ξέρετε ποιο θα είναι το μεγαλύτερο κακό? Θα χάσει το βασιλιά σου. Και ο βασιλιάς τότε ήταν κυρίαρχο πρόσωπο στο λαό Ισραήλ, γιατί οδηγούσε το λαό Ισραήλ. Ιδίως στον Ιούδα ήταν η συνέχεια του Δαβίδ. Αλλά στην εκκλησία του Χριστού είναι ακόμη πιο σοβαρό. Γιατί αν χάσουμε το βασιλιά μας είναι ο Χριστός. Τον χάσεις. Δεν μπορεί επιλεκτικά τη μισή μέρα ο Χριστός να είναι μαζί σου και την άλλη μισή μέρα ο Χριστός να μην είναι μαζί σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας. Αλλά εμείς δεν τον κρατάμε, εμείς τον διώχνουμε. Θέλω λιγάκι να επιμείνω σε αυτό, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα στη ζωή του χριστιανού. Το διπλό φρόνημα, το περπάτημα σε δύο δρόμους, είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Πολύ μεγάλη παγίδα με οδυνηρές συνέπειες. Και αν μέχρι αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε δει, είναι γιατί μακροθυμεί ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα τις δούμε κάποια στιγμή, τις οδυνηρές συνέπειες, και θα τις δούμε και θα εκπλαγούμε. Αλλά η μακροθυμία του Θεού ταυτόχρονα με το κήρυγμα και με τον έλεγχο του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου είναι ανάγκη, πρέπει να μας οδηγήσει σε μετάνοια, σε κατά Θεόν λύπη, ώστε να επιστρέψουμε και να σωθούμε. Γιατί αν χάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, την παρουσία του Χριστού, το Βασιλιά μας, χαθήκαμε. Και ακούστε τη συνέχεια. Εμείς δεν έχουμε πια βασιλιά, διότι δεν φοβηθήκαμε το Θεό. Α, η αιτία.
Χάσαμε το βασιλιά μας γιατί φοβηθήκαμε το Θεό. Και ο Ισραήλ, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ γιατί φοβήθηκε ο Ιεροβοάμ μη χάσει τη βασιλεία του, το λαό του, τους οπαδούς του. Αλλά δεν φοβήθηκε το Θεό. Φοβήθηκε τους ανθρώπους, αλλά δεν φοβήθηκε το Θεό. Το αποτέλεσμα είναι έχασαν το βασιλιά τους. Χάνοντας το βασιλιά τους, χάσανε πολλά. Τα χάσαν όλα. Και συνεχίζει. Και λάλησαν λόγους ομνίοντες ψεύδους, ενώ έκαναν συνθήκη με το Θεό. Και ενώ πλησίαζαν το Θεό, λέγανε ψέματα. Όμως μέσα σε αυτή την δύσκολη θέση που βρέθηκαν και που βρίσκονται οι άνθρωποι του Θεού, ένα ερώτημα είχε: χάσαμε τον βασιλιά, αλλά και τι θα μας έκανε? Βλέπετε τώρα πως η καρδιά πλανάει ακόμη περισσότερο. Εντάξει, χάσαμε τη βοήθεια του Χριστού, αλλά και τι θα μπορούσε να μας κάνει ο Χριστός? Τι θα μπορούσε να μας κάνει? Σιγά! Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Τι θα μπορούσε να μας κάνει? Και τόσο καιρό τι μας έκανε? Μα αφού περπατάς φρόνημα διπλό και δεν μετανοείς και συνεχίζεις πεισματοδός στο δρόμο αυτό, το έχασες το βασιλιά. Αλλά και όταν τον είχες πάλι δεν έκανε τίποτα, γιατί εσύ δεν τον πλησίασες? Και το μυστικό όλο είναι, δεν φοβήθηκαμε το Θεό. Δεν φοβηθήκαμε το Θεό. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα τώρα είναι σοβαρό. Οι κάτοικοι της Σαμάριας θα κατατρομάξουν για το άγαλμά τους στη Βεθβεθέν, διότι ο λαός αυτού θέλει πενθήσει δι' αυτόν, και αυτοί που θυσίαζαν είδωλα εις το άγαλμα και χαίροντο εις αυτόν δια τη δόξαν αυτού θα μετοκιστούν, θα εχμαλωτιστούν, θα βρεθούν σε δουλεία. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, τότε η δουλεία ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και η μετόκιση και η εχμαλωσία. Ερχόντουσαν οι βασιλιάδες, παίρνανε τους λαούς, εν προκειμένου το λαό Ισραήλ από τη γη Ισραήλ, και τους πηγαίνανε κάπου μακριά. Και εκεί τους άφηναν και τους έλεγαν: κάντε ό,τι θέλετε εδώ τώρα. Είναι μία εικόνα σαν τους πρόσφυγες που λέμε εμείς. Όταν νικήθηκε η Ελλάδα στην Μικρά Ασία, έφυγαν οι Έλληνες κακήν κακώς από εκεί, ήρθαν στην Ελλάδα και πήγαν όπου μπήκαν. Άντε τώρα να κάνουν χαΐρι. Άντε να ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι. Μεγάλη ταλαιπωρία. Η μετόκιση είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εξορίζεσαι, αλλά και εχμαλωτίζεσαι και παραμένεις δούλος. Και αν ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στην Παλαιά Διαθήκη η μετόκιση, να σκεφτούμε λίγο στην Καινή Διαθήκη πόσο πιο μεγάλη ταλαιπωρία είναι. Βγαίνεις από τον Παράδεισο του Θεού. Γιατί με την αναγέννηση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού σε προσθέτει στην Εκκλησία Του, όπου η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού, είναι η Εκκλησία του Θεού, είναι ο Παράδεισος του Θεού. Είναι εκεί που εν Χριστώ Ιησού ο άνθρωπος είναι πλήρης. Απολαμβάνει τη φροντίδα του Θεού Πατέρα. Απολαμβάνει τη χάρη του Χριστού πάντοτε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Αλλά χάνει και τη δύναμη και τη ζωοποίηση του Πνεύματος του Αγίου. Χάνει τα πάντα. Και καλά χάνει όλη αυτή την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού. Που πάει μετά? Που πάει? Πάει στα γουρούνια, στους γουρουνάδες. Και αν το πω πιο καθαρά, πάει στην κόλαση, αδερφοί. Πάει στον τόπο όπου κυρίαρχος και βασιλιάς είναι και άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και ο σατανάς. Και ιδιαίτερα τα παιδιά του Θεού, τα αναγεννημένα και τα βαφτισμένα με Πνεύμα Άγιο, λες και τα εκδικείτε, τα μισεί. Φοβάται μην του ξαναφύγουνε. Και τα δεσίματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η εχμαλωσία τρομερή. Όχι ότι ο Χριστός δεν μπορεί να ελευθερώσει, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να έρθει σε Αυτόν. Να μετανοήσει, να ζητήσει τη χάρη του Χριστού, να επιστρέψει για να σωθεί. Και εκεί μπαίνουν πολλά προβλήματα. Προβλήματα πνευματικά που δεν τον αφήνει ο εχθρός, αλλά και άλλα προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά.
Μπαίνει η ντροπή, συναισθηματικά πια προβλήματα του άνθρωπου. Ντρέπεται ο άνθρωπος να ξαναγυρίσει. Αισθάνεται άσχημα. Δεν έχει τη δύναμη, το σημαντικότερο. Και ακόμη περισσότερο δεν έχει τη χάρη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η μετόκιση, η αιχμαλωσία, η εξορία και η δουλεία είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Και όλα αυτά, γιατί όπως σήμερα εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού, εάν κάποιος από εμάς δεν φοβηθεί το Θεό και πει άσε με τώρα, χωρίς να το πει με το στόμα, το πει η καρδιά του, το πει μέσα του, όλο τα ίδια και τα ίδια, άσε με τώρα, τότε ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί αγαπητοί, θα προχωρήσει χάνοντας το βασιλιά του. Και όταν χάσει το βασιλιά του, τότε χάνει τη χάρη, χάνει τη σωτηρία και βρίσκεται έξω. Και όταν βρεθεί έξω, είναι εξόριστος. Είναι εχμάλωτος, είναι δούλος. Και αυτός θα φερθεί προς την Ασσυρία. Δώρον προς τον βασιλέα της Ασσυρίας. Ντροπή θα καταλάβει τον Εφραήμ. Και ο Ισραήλ εκεί θα ντρεπεί για την απόφασή του. Εκεί θα ντραπεί, πώς κατάντησα έτσι. Και έχω δει ανθρώπους που όταν τους βλέπω έξω, άλλοι λένε, αυτή βέβαια είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, είμαι ελεύθερος. Μάλιστα είχα βρει μια κοπέλα που λέει όταν έφυγε ελευθερώθηκα. Λέω από τι παιδί μου ελευθερώθηκες? Ελευθερώθηκα από τα δεσμά της Εκκλησίας. Μόλις είχε φύγει. Και μου κάνει τόσο πολύ εντύπωση. Και μετά από κάνα δύο χρόνια την παντρεμένη ήταν, οικογένεια ήταν. Και μετά από λίγα χρόνια, 4-5 χρόνια την ξαναβλέπω διαλυμένη. Χωρισμένη, τα παιδιά τους από εδώ, από εκεί, ο άντρας της είχε βρει άλλη κοπέλα, αυτή ήταν, είχαν περάσει και τα χρόνια, ήταν μόνη της. Και μου λέει, πώς κατάντησα έτσι. Αδερφέ Γιώργο, πώς κατάντησα έτσι. Τώρα πώς να τα μαζέψω. Έλα της λέω, και είχε έρθει θυμάμαι, έλα και θα τα μαζέψει ο Χριστός. Δεν μπορείς να σταθεί όμως. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους αδελφούς μας. Να φροντίζουμε, να προσέχουμε. Η εξορία, η εχμαλωσία, η δουλεία είναι φοβερό πράγμα για τον χριστιανό. Φοβερό πράγμα. Θα ντραπούν, λέει, όταν φτάσουν στη Συρία, και δεν θα μετανοήσουν όμως, θα ντραπούν. Ήταν μια άλλη αδελφή πάρα πολύ καλή. Με προφητεία, με αγιασμό. Την είδα λοιπόν, λέει, γεια σου αδελφέ, μετά από χρόνια. Όχι πολλά. Με θυμάσαι? Λέω, δεν σε θυμάμαι. Λέει, με αυτή. Κοίταγα καλά και δεν μου θύμιζε τίποτα. Τίποτα δεν μου θύμιζε. Προσπαθούσα να θυμηθώ. Και μου λέει, είδες, μου λέει, πως άλλαξα, ε. Λέω, είσαι χαρούμενη τώρα? Όχι βέβαια, μου λέει, αλλά τι να κάνω. Λέω, γύρνα. Ξέρετε πόσο δύσκολο, αδελφοί, είναι να γυρίσουν. Γύρνα, παιδί μου, γύρνα. Αυτή όμως η οικογένεια γύρισε ολόκληρη. Όχι στη δική μας εκκλησία, σε άλλη εκκλησία. Όλοι γύρισαν. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού. Αφανίζεται η Σαμάρια και ο βασιλεύς αυτής ως αφρός από προσώπου του ύδατος. Η βομή της αβαίνει, η αμαρτία του Ισραήλ θα καταστραφούνε. Άκανθε και τρίβολη θέλουση βλαστήσει επί τα θυσιαστήρια αυτών. Και θέλουση πει προς τα όρη καλύψατε εμάς. Και προς τους λόφους, πέσατε έφη μας. Και αυτό που αφήνουν πίσω, καταστροφή. Όχι μόνο φεύγουνε, αλλά αυτό που μένει πίσω, είτε λέγεται παιδιά, είτε λέγεται γιατί οικογένεια, είτε λέγεται δουλειά, είτε λέγεται προσωπικότητα, είτε λέγεται ό,τι λέγεται, καταστραμμένο. Από καΐδια έχετε δει καμένο σπίτι, μετά τη φωτιά, μπορείς να μπεις μέσα. Ούτε να ψάξεις μπορείς. Από μακριά κάθεσαι, το κοιτάς και λυπάσαι.
ο Θεός να μας φυλάει. Έχετε δει κατακαμένη ζωή, να καίγεται η ζωή σου. Ό,τι είχες φτιάξει να καίγεται. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, αδερφοί, ότι θα δοκιμαστεί διαπυρός. Το έργο νεκάστου θα δοκιμαστεί διαπυρός. Και όσοι έχουν οικοδομήσει με χρυσάφι, με ασήμι και πολύτιμους λίθους, θα μείνει. Αλλά όσοι έχουν οικοδομήσει με ξύλα και με χόρτα και με καλάμια, θα κατακαεί. Θα μείνει τίποτα. Και τι σημαίνει οικοδομώ με χρυσάφι, με ασήμι και με πολύτιμους λίθους? Αυτό σημαίνει. Μένω στο δρόμο του Χριστού. Μένω με εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Επιμένω. Περιμένω, ελπίζω, πιστεύω. Και όποιος ελπίζει στο Θεό αποκλείεται να κατεσχυνθεί. Αποκλείεται. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί στον αιώνα. Δεν ξέρω τι θα γίνεται, δεν ξέρω πώς θα γίνεται, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός, ένα ξέρω. Ότι θα τα κάνει όλα τέλεια. Μα θα περνάς από δυσκολίες, μα θα περνάς από ταλαιπωρίες, μα θα περνάς από απελπισίες, μα θα περνάς από ό,τι θέλεις, αλλά στο τέλος θα έρχεται ο θρίαμβος. Γιατί είναι γραμμένο, αδελφοί, και πρέπει να το προσέξουμε, η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο Θεός κάμει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Πάντοτε, πάντοτε. Δηλαδή πάντοτε. Μα δεν θα περάσουμε από δοκιμασίες πολλές. Αλλά και το έργο μας θα δοκιμαστεί και με φωτιά. Αλλά και πριν τη φωτιά θα έρθουν και πλημμύρες. Θα έρθουν και ποτάμια. Από όλα θα έρθουν. Κανένας δεν θα πάει αδοκίμαστο στον ουρανό. Αλλά όποιος οικοδομεί στο βράχο, η οικία δεν πέφτει. Όποιος όμως οικοδομεί στην άμμο, είναι αυτός που περπατάει μεταξύ δύο φρονιμάτων. Και με τον κόσμο καλά, ξέρεις τι ωραία πέρασα εχθές με τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Διασκέδασα, χόρεψα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού δεν μας φοβίζει ούτε μας απειλεί. Μας φανερώνει την αλήθεια. Και όποιος γνωρίσει την αλήθεια, η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα στη ζωή μας να είμαστε στερεοί και αμετακίνητοι στον Κύριο, στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να περπατάμε την οδόν που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και έρχεται ο Θεός τώρα με παράπονο λέγοντας «Ισραήλ, αμάρτησες και απαρχής αμάρτησες». Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, που επίσης πρέπει να το ξέρουμε. Ο άνθρωπος που μπαίνει στην εκκλησία και είναι στερεός από την αρχή ευλογείται στερεά. Ο άνθρωπος που μπαίνει στην εκκλησία και είναι πάνω κάτω, μέσα έξω, άντε και αυτός ο σκέψη, άντε και αυτός ο διαλογισμός, άντε, και να θέλει ο Θεός να τον βοηθήσει δεν μπορεί. Και να θέλει ο Θεός να τον ευλογήσει δεν μπορεί. Γιατί όταν έρχεται ο Χριστός να τον ευλογήσει, είναι αυτός εκείνη την ημέρα που λείπει. Έρχεται, αλλά έχει φύγει ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός, έχει φύγει ο άνθρωπος. Έρχεται ο άνθρωπος, έχει φύγει ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό να παίρνουμε τα πράγματα του Θεού, του Λόγου του Θεού από την αρχή σοβαρά. Δεν σε υποχρεώνει κανείς να ρίξει τον Χριστό. Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, είπα κάτι στον εαυτό μου. Γιώργο, έχεις πει και έχεις κάνει και έχεις πολλά και έχεις κοροϊδέψει πολύ. Εδώ όμως τώρα δεν μπορείς να παίξεις. Εδώ είναι ο Χριστός. Πάρα απόφαση. Ή κάτσε ή φύγε. Διάλεξε όμως. Και ο Ιησούς του Ναβί είπε αυτό το εκπληκτικό. Εκλέξατε ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θέλετε το Βαάλ, πηγαίνετε στο Βαάλ. Θέλετε τον κόσμο, πηγαίνετε στον κόσμο. Και συνεχίζει ο Ιησούς του Ναβί με επίγνωση. Ανεξάρτητα με το τι θέλετε εσείς όμως, εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Δεν επηρεάζεσαι καθόλου από τι λένε οι άλλοι? Καθόλου.
Δεν σε επηρεάζει καθόλου τι λέει ο αδελφός σου, δεν τον βλέπεις που και αυτός κάνει έτσι και εκείνος κάνει αλλιώς και ο άλλος κάνει και αλλιώς και ο άλλος κάνει, καθόλου δεν με νοιάζει. Καθένας το δικό του φορτίο σηκώνει και το δικό του βάρος τραβάει και στο δικό του δρόμο προχωράει. Μα είναι η γυναίκα σου, καλή είναι, μα είναι η κόρη σου, είναι ο γιος σου, είναι ο πατέρας σου, είναι η μητέρα σου. Κάθε ένας το δικό του φορτίο και το δικό του έργο και το δικό του βάρος κουβαλάει. Γι' αυτό και ο Θεός είναι δίκαιος. Δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραμάνει, το άλλος αφήνεται. Δεν μας αφήνει, αδελφοί αγαπητοί, κανένα περιθώριο, μα κανένα περιθώριο, να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας. Να αφήσουμε την καρδιά μας να μας πλανήσει. Είναι όλα καθαρά, πεντακάθαρα. Εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Αν κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Γιατί τους άλλους μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε. Εγώ τη ζωή που κάνω μπορώ να σας την κρύψω. Να είμαι έτσι σήμερα, έτσι αύριο. Και εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Αλλά ο Κύριος όμως τα ξέρει όλα. Και δεν φοβάμαι εσάς. Το Θεό φοβάμαι. Κάνω λάθη. Πού να σας τα λέω. Μου λέει σήμερα, αν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Θεός ευλογεί. Ούτε κι εγώ μπορώ να το καταλάβω. Κάνει χάρη όμως. Για να με ξέρει πιο καλά. Όχι και τελείως, αλλά λίγο πιο καλά από εσάς. Αλλά κάνει χάρη ο Θεός. Κάνει χάρη. Τα λάθη μας δεν τα λογαριάζει, αδερφοί. Μην πάει το μυαλό σας βέβαια ότι ζω καμιά ζωή. Με τον Κύριο είμαι, έτσι. Έτσι πως τα λέω. Τον Κύριο είμαι σπίτι μου όλη την ημέρα και απολαμβάνω, μου λέει, τώρα δεν δουλεύω αυτές τις μέρες και μου λέει ο Κωνσταντίνος, μου λέει, απολαμβάνεις τη σύνταξη? Όχι, απολαμβάνω το σπίτι μου και τη γυναίκα μου. Βγαίνω έξω καθόλου. Έχω τη γραφή μου εκεί, έχω τα παιδάκια μου, τα εγγονάκια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λάθη κάνουμε όμως. Δεν, ο Θεός δεν επηρεάζεται και δεν εξαρτά τη ζωή του από τα λάθη. Προχτές τι να σας πω, να σας εξομολογηθώ. Γύρισα από το σταθμό ευλογημένος, χαρούμενος. Το πρωί πρωί είχαν μαζευτεί κάποιοι άνθρωποι να κόψουν τα δέντρα της γειτονιάς μου. Και τους λέω να τα κόψετε ψηλά, έτσι μου τα κουτσουρέψετε, έχουν μια μανία να τα καταστρέφουν. Όταν γυρίζω το μεσημέρι, τι να δω, κουρεμένα. Και βάζω κάτι φωνές μες στο δρόμο. Να με βλέπατε θα ντρεπόσαστε. Βρε τι κάνατε εδώ βρε. Βρε φωνές. Ήταν απάνω τα παιδιά στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου. Τα παιδιά στο σπίτι και ήταν και αδελφοί μέσα. Βγαίνουν έξω, μόλις με βλέπουν μπαίνουν μέσα, ντρέπονται. Και πέρασε καιρός για να έρθω στον εαυτό μου. Πέρασε καιρός. Θα μου πεις είχες δίκιο. Άδικο. Α, καλό ήταν αυτό που έκανες. Λάθος. Αλλά έγινε τώρα. Τι να κάνουμε. Έγινε. Αλλά δεν έπαψε ο Θεός να μ' αγαπάει. Αμήν, πήγα και είπα, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με τώρα. Τι, σαν να ήμουνα στη λαϊκή, ξέρω, στη λαϊκή πως φωνάζουν. Και έχω μια φωνή, μέχρι την πλατεία ακουγόμουν. Μέχρι την πλατεία ακουγόμουν. Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Γι' αυτό λέω, αδελφοί, τα λάθη μας ο Θεός τα παραβλέπει. Μα είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα, τα παραβλέπει. Το συνειδητό όμως διπλό περπάτημα δεν μπορεί να το παραβλέψει ο Θεός. Δεν μπορεί να το παραβλέψει. Το συνειδητό διπλό περπάτημα. Και πέρα θα έρθει η κρίση. Και λέει, αμάρτησες από την αρχή. Από την αρχή που σε επισκέφθηκα και θα τολμήσω να πω από την αρχή που μπήκε στην εκκλησία δεν περπάτησες καλά. Μία μπρος, μία πίσω, μία δεξιά, μία αριστερά. Δεν περπάτησες ποτέ ευθεία. Δεν περπάτησες ποτέ στερεά. Κατά τη βουλή μου λοιπόν, βεβαίως θέλω παιδεύσει αυτούς. Οι λαοί θα συναχθούν εναντίον αυτών όταν φερθούν σε αιχμαλωσία δια τας ανομίας αυτών. Θα αποφασίσω να σε ταλαιπωρήσω, λέει ο Θεός. Θα κάνω κρίση, δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός πάντοτε έχει και μία άλλη σκέψη. Για να περιμένω λίγο ακόμη. Πόσο τον αγαπάω τον Χριστό. Λέει πιο κάτω,
διότι εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος. Ας τον περιμένω λίγο ακόμη. Να κάνω λίγο χάρη ακόμη. Και συνεχίζει. Ο Εφραήμ είναι δάμαλης διδαγμένη. Τον έχω διδάξει, ξέρει. Και τώρα να το προσέξουμε, είναι το δεύτερο σημείο, αδελφοί, σοβαρότατο στη ζωή μας. Είναι δάμαλης διδαγμένη. Είναι ένα βόδι που το έχω μάθει να εργάζεται. Και ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι δεν έχει διδαχτεί από τον Χριστό? Ποιος? Να πει εγώ δεν ξέρω. Αλλά κοιτάξτε, αγαπάει όμως να αλωνίζει. Ξέρετε το αλώνισμα? Γύρω 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 το πιο εύκολο. Τεμπέλης δηλαδή, καλοπερασάκιας χριστιανός. Έχει μάθει να εργάζεται, αλλά εκείνο που του αρέσει, σαν βόδι, εκείνο που του αρέσει είναι μόνο να αλωνίζει. Εγώ όμως θα περάσω, θα τον περάσω επί ζυγών, επάνω στον ωραίο και καλοθρεμένο τραχυλό του, και ο Ιούδας θα οργώνει και ο Ιακώβ θα σβαρνίζει. Τα δύσκολα. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε λίγο τον εαυτό μας. Γιατί δυστυχώς η καρδιά μας την απατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Μ' αρέσει να εργάζομαι και με έχει μάθει ο Θεός να εργάζομαι το έργο του Θεού, αλλά διαλέγω τα εύκολα. Τα δύσκολα τα αφήνω στους άλλους. Δεν αρέσει το Θεό αυτό. Καθόλου δεν αρέσει το Θεό αυτό. Γίνομαι προσωπολίτης του εαυτού μου. Ό,τι το πιο εύκολο, αυτό πάω και διαλέγω. Και όταν βλέπω φασίνα, δύσκολο, κάνω έτσι και στρίβω και όλα, το κάνει αυτός τώρα. Αυτό είναι υποκρισία, είναι πονηριά, είναι απάτη, είναι απ' όλα. Δεν αρέσει το Θεό. Και είναι και ευχαριστημένος. Αλωνίζω ρε παιδιά. Εντάξει, κάτι κάνω κι εγώ. Πολλά κάνω και ξέρεις τι κουραστικό είναι το αλώνισμα. Είναι το πιο εύκολο όμως. Το πιο εύκολο. Και εδώ να προσέχουμε αδερφοί. Μην γινόμαστε κοπανατζίδες. Θυμάστε στο στρατό, οι άντρες όσοι έχετε πάει. Υπήρχαν οι φαντάροι που όλοι την κοπανάγανε. Εγώ ήμουν ένας τέτοιος. Όταν έβρισκα ευκαιρία πήγαινα, κρυβόμουν στα χορτάρια και κοιμόμουν. Αρκεί να μην με βλέπανε. Στο Χριστό όμως δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να μην με έβλεπε ο λοχίας, να μην με έβλεπε ο υπηρεσία, ο αξιωματικός, αλλά εδώ ο Χριστός μας βλέπει, αδερφοί. Μην αφήνουμε τα βάρη στους άλλους. Μην αφήνουμε τα βάρη στους άλλους. Καλύτερο είναι να παίρνουμε εμείς το πιο δύσκολο και να αφήνουμε το ελαφρύ στους άλλους. Εκεί ευαρεστείται ο Θεός. Εκεί χαίρεται ο Θεός. Στην εκκλησία λέει παραδείγματα. Δεν έχετε αγάπη, λέει κάποιος καημένος, καλός είναι. Μου λέει, όλο ζητάς λεφτά, εσύ δίνεις. Εσύ δίνεις καθόλου. Τι να του πω εγώ τώρα. Τι να του πω. Λέω, άκουσα να σου πω. Όλοι μας δίνουμε το κατά δύναμη και πολλές φορές και υπερδύναμη. Το ερώτημα δεν είναι όμως αν δίνω εγώ. Δικό σου ερώτημα. Το δικό σου ερώτημα είναι αν δίνεις εσύ. Και το δικό μου ερώτημα είναι αν δίνω εγώ. Όλοι δίνουμε το κατά δύναμη και υπερδύναμη μερικές φορές. Και δεν είναι τώρα για τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα είναι το λιγότερο, αδερφοί. Είναι για το έργο, για τον κόπο. Γι' αυτό και είναι δίκαιος ο Θεός. Τι λέει, θα ανταμυφθεί έκαστος κατά τον κόπο του. Ούτε καν κατά το αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί να σε ευλογήσει ο Θεός και να σου δώσει πολύ καρπό. Αλλά μην κοπιάζεις. Δεν θα πάρεις μισθό από το αποτέλεσμα και από την ευλογία και από τον καρπό που σου έδωσε ο Χριστός. Μισθό θα πάρεις από τον κόπο που κοπίασες. Και μου αρέσει πάρα πολύ, αδελφοί, γιατί είναι ωραίο μάθημα. Όποιος δώσει ποτήριον ψυχρού ύδατος εις προφήτη, θα πάρει μισθό προφήτου. Ξέρετε γιατί? Γιατί κοπίασε. Δεν λέει ποτήριον ύδατος, ποτήριον ψυχρού ύδατος. Και έχει κόπο να τον ξεδιψάσεις τον προφήτη με δροσερό νερό.
Τώρα είναι εύκολο. Τώρα μπαίνει στο ψυγείο, αν δεν έχει χαλάσει, και του βάζει λίγο παγωμένο νερό και του παγώνει και το λαιμό. Γιατί είναι πολύ παγωμένο. Τότε όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και εκεί δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Το παγωμένο νερό έβγαινε από μεγάλο βάθος. Και τα πηγάδια δεν ήταν δίπλα στο σπίτι, ήταν μακριά. Δεν έπαιρνε από το έτοιμο νερό που είχε πιάσει ο άλλος, ούτε και από το νερό που είχε πιάσει αυτός πριν μια μέρα. Το βλέπει διψασμένο τον προφήτη, δεν μπορεί να το ξεδιψάσει μέσα στο νερό, δεν ξεδιψάς. Άμα είσαι διψασμένος, πιέσεις χλιαρό νερό, θα το κάνεις, συγγνώμη, το βγάλεις. Αυτό το χλιαρό το νερό το δίνουν και οι γιατροί για να καθαρίσουν το στομάχι του ανθρώπου. Θέλει ψυχρό ιδέο για να δροσιστεί. Θέλει κόπο. Πείνασε ο άλλος. Δεν του πάρεις αυτό που περίσσεψε να το δώσεις. Δεν έχει κόπο. Θα του μαγειρέψεις για να του δώσεις. Μάμε μια αδελφή, ο Κύριος να την ευλογήσει. Ξύπναγε. Δεν έλεγε σε κανένα τίποτα πόσο χάρηκα όταν το έμαθα. Δεν το είχα μάθει ποτέ. Από όξο το έμαθα. Ξύπναγε πρωί-πρωί και μαγείρευε. Και έκανε 3, 4, 5 διαφορετικά φαγητά. Τα έβαζε σε πιατάκια, τα έβαζε σε τσάντα και γύριζε. Πάρεσε. Και γύριζε σε αυτές που είχαν ανάγκη, σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Και μετά γύριζε σπίτι και έτρωγε το φαΐ που φτιάχνει για τον εαυτό της. Ωραίο πράγμα αυτό, αδερφοί. Να ξέρετε ότι ό,τι προσφέρετε και έχει κόπο, έχει μεγάλη ανταμοιβή. Έχει μεγάλο μισθό. Το να πάρω εγώ τώρα από το σπίτι μου που έχει αγοράσει η Άννα, έχει μαγειρέψει η Άννα, ένα πιάτο φαΐ και να το δώσω, καλό είναι, αλλά ψίχουλα έχει, ψίχουλα έχει. Κόπο, αδελφοί, να δίνουμε με κόπο, να προσφέρουμε τον κόπο μας. Εδώ ο Εφραήμ τι έκανε, αλώνιζε λέει, τώρα θα σε δοκιμάσω εγώ. Τώρα θα σε βάλω να οργώνεις. Το όργωμα είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι να οργώσεις. Είναι σκληρή η γη. Σε βάλω να οργώσεις. Να δω τι θα κάνεις. Θα γανακτήσεις. Και άλλες κοίτα οι άλλοι αλωνίζουν, μόνο εγώ οργώνω. Τι ωραίο όμως που είναι να διαλέγεις εσύ να οργώνεις. Να διαλέγεις. Και τον Ιούδα θα τον βάλω, τον Ιακώβ, να βολώ κοπή, να σβαρνίζει. Μετά το όργωμα πρέπει κάποιος να στρώσει το χώμα και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά είναι λιγότερο δύσκολο από το όργωμα. Αλλά πολύ πολύ πιο δύσκολο από το αλώνισμα. Και αφού τους βάζει να οργώσουνε, να σβαρνίσουνε, τώρα τους λέει και κάτι που είναι πολύ ωραίο. Τώρα σπείρτε κιόλας. Σπάρτε, ρίξτε σπόρο. Σπήρατε. Αλλά σπήρατε εν δικαιοσύνη για να θερήσετε εν ελέη. Σπήρατε τώρα. Εγώ σας έβαλα να οργώσετε. Και πολλές φορές το όργωμα είναι με το ζόρι. Δεν το θέλουμε, αλλά μας βάζει ο Θεός. Είναι η δοκιμασία, είναι η δυσκολία, είναι η ανάγκη που έχουμε στη ζωή μας. Πολλά πράγματα τα κάνουμε με το ζόρι, αδελφοί, στη ζωή μας. Εγώ λέει θα του φορέσω το ζυγό και θα τον βάλω να οργώσει. Εγώ θα του φορέσω το ζυγό και θα τον βάλω να σβαρνίσει. Και αφού οργώσει και σβαρνίσει, τώρα μόνος σου πήγε να σπείρεις. Τι θα σπείρεις όμως? Τίποτα? Ή ό,τι βρεις? Ό,τι βρεις μπορεί να είναι τσουκνίδες. Ή θα κάτσεις να σκεφτείς και να διαλέξεις το σπόρο που θα σπείρεις εν δικαιοσύνη. Δεν θα σπείρεις μαζί στάρι και κριθάρι. Πάρεις να διαλέξει το σπόρο. Πρώτον να είναι καλός ο σπόρος. Να είναι πολύς ο σπόρος. Ένα σπυράκι. Από εκεί το κριθάρι, από εκεί το στάρι, από εκεί σπήρατε. Θέλει όμως εδώ τώρα σοφία. Θέλει προσευχή η σπορά. Θέλει δικαιοσύνη. Αν σπείρεις λοιπόν εν δικαιοσύνη, το βέβαιο είναι ότι θα θερήσεις αγάπη. Θα έχεις καρπούς αγάπης. Θα έχεις αποτελέσματα αγάπης. Δηλαδή τι σημαίνει αποτελέσματα αγάπης? Έσπειρε ο Λεβίτης που συνάντησε τον τραυματισμένο φεύγοντας. Έσπειρε
Ο ιερεύς που συνάντησε τον τραυματισμένο φεύγοντας. Έσπηρε και ο Σαμαρίτης όταν συνάντησε τον τραυματισμένο με δικαιοσύνη. Τον πήρε, τον έβαλε στο γαϊδουράκι του, τον πήγε στο πανδοχείο, τον περιποιήθηκε όλη τη νύχτα. Το πρωί ξύπνησε, τον παρέδωσε στον πανδοχεία και του λέει «Ό,τι αν δαπανίσεις εγώ θα στο δώσω». Ξέρετε τι θέρισε? Την αγάπη του τραυματισμένου. Έγινες, λέει, πλησίον αυτού. Αυτός τον αγαπάει τώρα. Τον τραυματισμένο, ο τραυματισμένος, αν αγαπάει κάποιον, είναι τον ευεργέτη του. Έσπηρεν δικαιοσύνη, θέρισεν, λέει. Ανοίξατε την αφημένη σας γη, κάντε καινούργια αρχή. Είναι, είδατε που είπαμε, ο Θεός είναι πολύ καλός. Θυμάστε τι διαβάσαμε. Κρίση, κρίση, κρίση. Έρχεται, λέει, θα σε βάλω στη δοκιμασία. Αντί να σ' αρέσει να αλωνίζεις, θα σε βάλω να σπέρνεις και να σβαρνίζεις. Και όταν ετοιμαστεί ο αγρός τώρα σπήρε. Εάν σπήρεις σε δικαιοσύνη, θα θερίσαι, ναι, λέει. Κάνε μια καινούργια αρχή. Ξεκίνα σήμερα μια καινούργια αρχή. Διότι είναι, τώρα είναι καιρός να εξετήσετε τον Κύριο μέχρι να έλθει και να επισταλάξει τη δικαιοσύνη επάνω σας. Τώρα που είναι έτοιμος ο αγρός, τώρα που έχεις στα χέρια σου σπόρο καλό, τώρα που είσαι στην εκκλησία, τώρα που έχεις λόγια Θεού. Με ρώτησε κάποιος και μου λέει, όποιος έρχεται στην εκκλησία έρχεται για τις ταλαιπωρίες του ή έρχεται γιατί πιστεύει στον Χριστό? Του λέω, οι περισσότεροι από εμάς ήρθαμε για τις ταλαιπωρίες μας και γνωρίσαμε την αγάπη του Χριστού και τον αγαπήσαμε. Αλήθεια δεν είναι, αδερφοί? Τις ταλαιπωρίες μας. Ήρθανε και μερικοί, δόξα στο Θεό, και τους χαίρομαι. Ήρθανε από αγάπη στο Θεό. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς ήρθαμε λέγοντας βοήθεια, και μας βοήθησε. Όλα τα χρησιμοποιεί ο Θεός. Άλλωστε και ο Χριστός τι φωνάζει? Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Τους κουρασμένους, τους φορτωμένους φωνάζει ο Χριστός. Τώρα είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο και να τον εξητείτε μέχρι να έρθει και να επισταλάξει τη δικαιοσύνη του επάνω σας, την αγάπη του. Αλλά εσείς σπήρατε ασέβεια. Γι' αυτό θερίσατε ανομία και έτσι φάγατε καρπόν ψεύδος. Γιατί ελπίσατε εις την οδόν σας και εις το πλήθος των ισχυρών σας. Και τότε ακόμη δεν καταλαβαίνει ο Ισραήλ. Και τότε ακόμη. Και πάλι δεν καταλαβαίνουμε. Και ενώ μας δίνει καλό σπόρο και μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις να εργαστούμε το έργο του, να κάνουμε καλό έργο, να σπείρουμε καλό σπόρο, μας ελευθερώνει. Εσείς, λέει, παρόλα αυτά, επειδή ελπίσατε στην οδό σας και στο πλήθος των ισχυρών σας, γι' αυτό σπήρατε ασέβεια, θερίσατε ανομία και φάγατε καρπό ψεύδος. Δια τούτο, απώλεια θα γερθεί μεταξύ των λαών σου και πάντα τα φρουριά σου θα εκπορθηθούνε, καθώς ο Σαλμάν εξεπόρτισε την Βεθαρβέλ εν τη μέρα της μάχης και η Μήτυρ τα κατασυντρεί μαζί με τα τέκνα της. Και τώρα το κρίσιμο σημείο, αδελφοί. Ούτω θέλει κάμεις εσάς η Βεθήλ ένεκεν της εσχάτης ανομίας σας. Η Βεθήλ είναι ο τόπος, ο οίκος του Θεού σημαίνει η Βεθήλ. Και είναι ο τόπος που Ισραήλ λάτρευε τον Κύριο. Και τελικά ο τόπος λατρείας του Κυρίου έγινε η αιτία της απώλειας για την τελευταία τους ανομία. Πιο απλά. Υπάρχει πιθανότητα η Εκκλησία να βγει σε κακό στους ανθρώπους? Βέβαια. Και ο Χριστός μας το λέει. Πολλά σας δοθήκανε, πολλά θα σας ζητηθούνε. Περισσότερα θα σας δοθήκανε, περισσότερα θα σας ζητηθούνε. Όταν δεν ξέρει ο άνθρωπος τον καιρό της αγνίας, ο Θεός τον παραβλέπει. Και δεν τραβάει την ταλαιπωρία και την απώλεια.
Χριστιανός όμως, αδελφοί αγαπητοί, που αμαρτάνει εκουσίως, δεν μπορεί να βρει τόπο μετανοίας. Εκουσίως. Γιατί ξέρω εγώ. Τι θα πει ξέρεις εσύ. Ξέρω εγώ, είμαστε και τόσο φανατικοί. Θα πηγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα στην εκκλησία. Μα μια φορά μόνο. Μια φορά και πολλοί τους είναι. Μα σε ποιον είναι πολλοί. Χάρη μας κάνεις που έρχεσαι στην εκκλησία. Για μας έρχεσαι στην εκκλησία. Για να μην λέτε ότι δεν έρχομαι. Αυτά που σας λέω το έχω ακούσει. Για να μην λέτε ότι δεν έρχομαι. Και ποιος σου είπε ότι λέμε ότι δεν έρχεσαι. Από υποχρέωση. Και ξέρετε πώς το ονομάσανε. Τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Και ηρεμεί η ψυχή τους. Γιατί εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αδερφοί. Εμείς ερχόμαστε γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Και γιατί είναι η χαρά μας. Γιατί είναι το σπίτι μας. Εδώ κατοικούμε. Αλληλούια. Και έτσι η εκκλησία μπορεί να γίνει παγίδα. Όμως το λέει και αλλιώς. Ο Ιησούς Χριστός είναι και λίθος προσκόμματος και παγίδα. Δηλαδή στον Χριστό θα προσκόψεις αν δεν περπατήσεις σύμφωνα με το θέλημά Του. Θα παγιδευτείς. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέλφια βλέπετε στην εκκλησία ο Θεός δεν αφήνει τους ανθρώπους που δεν είναι να μείνουν. Μέσα στην αγαθοσύνη το κάνει και αυτό. Δεν μπορεί να σταθεί στην εκκλησία ο άνθρωπος. Θα έρθει μια φορά, θα έρθει δύο φορές, μετά θα βρει δικαιολογία, θα φύγει. Αυτός που έρχεται μια και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε και τον βλέπεις και έρχεται, αυτόν τον ελκύει ο Χριστός. Αυτός έρχεται για τον Χριστό. Αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί. Θα φύγει, θα φύγει, θα φύγει. Λίγο, μια μέρα θα έρθει, δύο μέρες θα έρθει. Και έρθει πριν από λίγο καιρό κάποιος και ήρθε πρώτη μέρα ενθουσιασμένος. Δεύτερη μέρα ενθουσιασμένος. Τρίτη μέρα μου λέει θα βαφτιστώ. Του λέω κάτσε βρε Αντώνη, του λέω που θα βαφτιστείς, περίμενε λιγάκι. Σαν να γεννήσει ο Χριστός. Τέταρτη δεν ξανάρθε. Δεν ξανάρθε. Δεν μπορεί να μείνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έρχεται έστω και αργά. Ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει, θα τον ευλογήσει, θα βρει τρόπο ο Θεός. Λέει κάπου παραφυλάει ο Χριστός για να σε ευλογήσει. Ψάχνει να βρει κάτι που έχεις κάνει για να έρθει να σε ευλογήσει. Τόσο αγαθός είναι ο Θεός. Αλλά ένε και εν τσεσκά της ανομίας σου, το πρωί θέλει αφανιστεί ολοτελώς ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και αυτό είναι, με τρομάζει εμένα. Είναι το τέλος της μακροθυμίας. Το πρωί τελειώνεις. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Άφρον, άφρον. Όλα αυτά που ετοίμασες πιανού είναι. Σήμερα ζητούνε την ψυχή σου. Σήμερα. Το πρωί θα φύγει ο βασιλιάς σου. Πάει, τέλειος ο άνθρωπος. Εμείς θέλουμε το πρωί να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλληλούια. Να μας ευλογεί ο Θεός. Αμήν, αδέλφια μου. Άρα λοιπόν, όχι τεμπέληδες, όχι λίγη δουλειά και ιδιαιτέρως όχι διπλό φρόνημα. Να ψάλλουμε έναν ύμνο.